ερωτήσεις. Είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του Μιχαήλ Τουρκού που πήγε με τον Ζωχόρα, αλλά σίγουρα αυτό το 1-1 είναι πολύ πιο γλυκό από την 1-0. Are you satisfied from their performance? It's the third game PAOK doesn't win, but this draw is good because it's a cup game. What you said, the third game the PAOK not win? Yeah. Okay. I'm satisfied. I saw one good demonstration of character of my players. I knew it that this will be a game with not too much opportunity. We scored one goal away and we have one good result for second game. Ήταν ένα παιχνίδι που οι ποδοσφαιριστές μου έκαναν μια καλή επίδειξη χαρακτήρα. Ξέραμε ότι θα κυλήσει κάπως έτσι το παιχνίδι. Περιμέναμε ότι δεν θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και το αποτέλεσμα είναι καλό εν ώψη του επαναληπτικού. Επειδή είναι κοντινό να μάθει η Ξάνθη που ο Πόκ είχε χάσει στο 91 από τη νίκη, δείχνει και μια ωριμότητα το σημερινό. Δηλαδή ότι ο Πόκ διαχειρίστηκε αυτό το 1-1 που φάνηκε πολλές φορές και μετά να το θέλει κιόλας γιατί είναι σκορ που το κάνει φαβορί και δεν απειλήθηκε κιόλας το τέλος. Having in mind that the game against Xanthi is very close in your mind, that we received gold in the 91st minute, do you believe it's a sign of maturity of your players not receiving a second goal and protecting the result? Yes, the pitch was not good, so today it will be. It was a wrong way to think too much how to play, and in this way we prepared the game. It was very important. To show that we are serious team today, to not allow to them to create opportunity, and they score I think from 1-2 crosses they score one goal because they have also quality in front. We will be also better because some players came from the injury, important player for us, and it's normally that in some time in some games, and I'm sure that PAOK will be in better physical condition and especially with these players who had some injury and come from that. Ξέραμε ότι το σημερινό παιχνίδι θα κυλήσει κάπως έτσι. Το αγωνιστικός χώρος δεν θα ήταν καλός, οπότε θα ήταν δύσκολο να αναζητήσεις το πώς να παίξεις καλό ποδόσφαιρο. Ο αντίπαλος, και ήταν πολύ σημαντικό για μας να δείξουμε ότι θα είμαστε μια σοβαρή ομάδα, ο αντίπαλος δεν έκανε κάτι. Από τα δύο γεμίσματα που έγιναν, πέτυχε ένα γκολ. Εμείς καταφέραμε και διαχειριστήκαμε και ήταν σημαντικό αυτό. Και σιγά σιγά και τώρα στα επόμενα παιχνίδια η ομάδα θα αλλάξει πρόσωπο, γιατί περιμένουμε να γυρίσουν παίχτες από τραυματισμού και θα είναι σημαντικοί παίχτες για μας και θα μας βοηθήσουν και στο τομέα της φυσικής κατάστασης και της ενέργειας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θέλω να σχολιάσετε ότι έπαιξε 90 λεπτό Κώστα μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, αν τον ικανοποιεί ο ρυθμός που έχει, αλλά και το γεγονός ότι τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, τρίτο 90 λεπτό Κοροβές. They're not his friends, but Costa played the first 90 minutes after a long time, and Koroveses was the third game in a row playing. Your opinion? Yeah, I'm positive surprised with Koro. Because I knew it him in the training, but the other thing is are the games. So I'm very satisfied with him. Costa, with his big experience, was important for him in this game because it's not easy after only 10-15 day training without one even friendship game to be in this mood. But he's. Everybody we know who is Ricardo Costa, which career made, and that was the reason to put him to play. Ο Κοροβέσης είναι μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα. Το γνώριζα από τις προπονήσεις, αλλά είναι τελείως διαφορετικό οι προπονήσεις από το παιχνίδι και είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτόν. Σχετικά με τον Ρικάρντο Κώστα, ξέρουμε όλοι ποιος είναι, τι καριέρα έχει κάνει και με την εμπειρία του μπόρεσε και έπαιξε σήμερα με αυτό το ρυθμό. Ενώ δεν είναι εύκολο να παίξει σε ένα τέτοιο παιχνίδι μετά από μόλις 10-15 μέρες προπόνηση έπειτα από ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό και χωρίς ούτε ένα φιλικό παιχνίδι για να πάρει ρυθμό. Coach, αισθάνεται κάποια πίεση από την Κυριακή μέχρι σήμερα το 2-2 στο γήπεδο με την νύχτα, με την αποβολή του Μπερμπάτοφ, αν σήμερα το μάτς τράβωνε, είχες κάποια ιδιαίτερη πίεση? Did you feel any particular pressure for today's game after the result on Sunday and the sending off of Berbatov and the presence of Mr. Savvidis? Yeah,
No, nothing more, nothing less. Όχι, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από το συνηθισμένο. Και στο παιχνίδι με τη Βέρεια, συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκε ονομαστικά στον Γιάννη Σκόνδρα και του έκανε μια κριτική ως προπονητής για το παιχνίδι του, για την απόδοση του σε αυτό το παιχνίδι. Το γεγονός ότι σήμερα το χρησιμοποίησε και μάλιστα ίσως και κόντρα στην πρόβλεψη που υπήρχε για το πώς θα ξεκινήσει ο Πάουκ. Ήταν αποτέλεσμα κάτι που είδε στην προπόνηση, μια σκέψη After the game against Veria, you spoke about Skondras criticizing his performance in that game. But now today you started in the lineup despite what the journalists and everybody expected to play with a different player. Did you show something in the training? It was a matter of tactics. When you said criticism, I think this in a different way that you think. When you said I criticize, when I said that somebody was not good in a game, this is a part of football. This is not to criticism. Somebody, one is good, one some is bad. This is not to criticism. Now, these are just my opinion, my facts. So this is a different way of thinking that you think. Skondras come from please this one. Το αντιλαμβανόμαστε την κριτική διαφορετικά. Για μένα έχει άλλη σημασία από αυτό που εσείς εκλαμβάνετε. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο να πεις αν κάποιος ήταν καλός, κάποιος ήταν κακός. Έχει να κάνει με το παιχνίδι μόνο, δεν έχει να κάνει με το τι να ασκείς κριτική σε κάποιον συγκεκριμένο. Έχει να κάνει μόνο με την απόδοσή του. Και έχουμε διαφορετική οπτική γωνία του τι σημαίνει κριτική. And today he was okay, especially because he didn't train last. He has problem with virus, so. Last week he missed a few training, and for that he was today okay. Σήμερα ήταν καλός, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας μιας ίωσης είχε χάσει κάποιες προπονήσεις, οπότε είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση του. Άκουσα. Επειδή αναφέρθηκε για τον ρόλο του Βερβάτος, έκανε χθες μια αυτοσυνέντευξη. Θα έχεις ένα λογικό να σπίξει όταν παίζει να δηλώνει ότι δεν αισθάνεται καλά. Εγώ θέλω να το ρωτήσω για ένα συγκεκριμένο πράγμα το οποίο το είδε ο Μπερμπάτος, το είδε ο Γιώργος Άρνεσεν. Το οποίο θα δω για να παίζω στα ντέρμπι και να βοηθήσω να είμαι σημαντικό σε αυτά τα παιχνίδια. Αυτό το είπε και ο Άρνεσεν στη συνέντευξή του, ότι φέραμε τον Μπερμπάτο για τα μεγάλα παιχνίδια. Ο ίδιο σε ένα ντέρμπι όπω με την ΑΕΚ δεν το χρησιμοποίησε, επειδή έρχονται και άλλα μεγάλα παιχνίδια στην πορεία. Θέλω να μα πει το δικό του σχετικό, αν όντω έχει γίνει αυτή η συζήτηση με τον Μπερμπάτο. It's two questions about Berbatov interviewing Berbatov, and he said that he came here in order to play in big games, and that's something that Mr. Arnesen also has stated in an interview that we brought Berbatov in order to play in this type of games. We have a lot of big games in front. So can you analyze your way of thinking about this and your opinion about the interview? I can understand that everybody who are watching PAOK, they give a lot of attention to Berbatov because we know he was a great player here in the past. But I have different view on that because I have 20 players in my dressing room. I have 20 players. And I'm there each day, from the day first to watching 20 players, me and my assistant. So I need to think about things that the people don't think, because this is a normal. Fans, it's a normal, they think in one way, but the coach need to think another way. There is not, I think there is no coach on the world who will do something against first himself, and then against him. I think there is no coach in the world. So when I made my choices, I think 30 times. First for the best of the team. Team. And I think this is normal. And I can also understand that everybody thinking in other ways. And I can also understand that in this thinking, probably most of them, they are not objective, because they don't know nothing what's happened in the dressing room, they don't know happening what's happened in the training, in the games, and all these things. And this is all normal, this is all part of the PAOK in this moment. This is very difficult, it's too much, eh? No. Unless... Αντιλαμβάνομαι ότι όσοι παρακολουθούν τον PAOK δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο τι κάνει ο Μπερμπάτοφ.
γιατί ήταν ένας πολύ μεγάλος παίχτης στο παρελθόν. Εγώ έχω διαφορετική άποψη επί του θέματος, γιατί εγώ στα ποδητήρια έχω να αντιμετωπίσω 20 ποδοσφαιριστές και καθημερινά βλέπω 20 ποδοσφαιριστές, εγώ και η βοηθή μου, και έτσι καλούμε να πάρω τις αποφάσεις για το καλό της ομάδας. Δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μην θέλει το καλό της ομάδας και να κάνει κινήσεις πρώτα κόντρα στον εαυτό του και δεύτερον κόντρα στην ομάδα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος το βλέπει διαφορετικά και έχει διαφορετική οπτική γωνία από του προπονητή και είναι φυσιολογικό, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως δεν είναι αντικειμενικοί, διότι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στα ποδητήρια, δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν μέσα με την ομάδα, και εγώ παίρνω τις αποφάσεις μου πρώτα απ' όλα σκεφτόμενος το καλό της ομάδας. Είναι ένας παίκτης που ο ΠΑΟΚ του πληρώνει υπερδιπλάσια λεφτά από ό,τι δίνει εσύ σε άλλους παίκτες. Άρα διοικητικά θεωρείται ξεχωριστός. Και δεύτερον, με απλά λόγια λέει ότι ο Περβάτος κάνει ζημιά στην ομάδα με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. The follow-up, it's a player that receives almost double money in comparison to the rest of the squad. So, in a matter of politics for the club, he is an important player. And do you believe that he is doing harm in the team? I think there is no club. There is no club in the world who is putting first 11 dependently of amount of salary. Yeah. So this means that I don't know who has less money in our team. I don't know even how the money they take, you know. So you think the first 11 will be done by salary, yeah? Δεν υπάρχει. Άστο να τελειώσουν. No problem, no problem. I like the deal, but no problem. Finished. So I just want to say these are things are separate. I don't know how many they take, how many I'm focusing on. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ομάδα στον κόσμο που βγάζει την εντεκάδα βάσει των χρημάτων που παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, και εγώ δεν γνωρίζω πόσα χρήματα παίρνουν οι ποδοσφαιριστές. Η εντεκάδα βγαίνει ανάλογα με το ποιος είναι καλύτερος. Δεν έχει να κάνει με το θέμα των χρημάτων. Μια τελευταία μπορούμε. Μια τελευταία. Είπε ότι το Μπάμπη ήταν μεγάλος παίκτης στο παρελθόν. Did you say that Berbat was a big player in the past? No, didn't know that. No. This is a player. Okay, but please, I would like to you, all journalists, to treat me in a correct way. Also, last time I made one joke, and you make one case. What I heard from my guys, eh? This is not correct. When it's a joke, if you cannot separate joke from the serious, so this, I think this is not correct. But when we were after the game, when I said, everybody was laughing and treat that like a joke. Like after, when you put, it was not a joke. So this is not correct. This is also about this, if you want, about this question, ask me that I'm thinking that he was in the past a player and now he's not. I'm saying this is not true. Yeah, but you understand. So you think that I will come here and talk in that way? Είπε αυτό, αλλά δεν εννοούσε ότι ήταν μόνο στο παρελθόν, για να διορθώσω. Και αυτό που θέλω είναι να οι δημοσιογράφοι να μεταχειρίζονται με σωστό τρόπο και να ξεχωρίζουν την πλάκα, όπως έκανα στο προηγούμενο παιχνίδι και μετά ενημερώθηκα ότι κάποιοι το εξέλαβαν διαφορετικά, ενώ εκείνη τη στιγμή το είπα και γελάσαμε όλοι, γιατί το είπαμε διαφορετικό τρόπο, και διαφορετικό να παίρνουμε τα σοβαρά, να έχουμε μια δίκαιη κρίση και να ξεχωρίζουμε λίγο τις καταστάσεις. Δεν εννοούσα ότι ήταν στο παρελθόν και δεν είναι τώρα. Μίλησα γενικότερα.